and the night has come and the land is dark. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Για μία ακόμη φορά είμαστε το Ζιζάνιο Radio στο ραδιοφωνικό σταθμό του Vox 103,3 μεγακύκλους. Και αυτή τη στιγμή έχω δίπλα μου δύο πολύ ξεχωριστούς ανθρώπους. Ένας από αυτούς είναι ο Νίκος Αναγνωστόπουλος, ο οποίος είναι σκηνοθέτης με πάρα πολλές διακρίσεις. Από ό,τι διάβασα είστε και... έχω το σκονάκι μου εδώ πέρα, μην κοιτάτε. Απόφοιτος της Κινηματογραφικής Σχολής Λυκούργου Σταυράκου και διεξάγεται εργαστήριο ντοκιμαντέρ στην Αμαλιάδα, έτσι. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Και την κυρία Άννα Χατζησοφιά, η οποία οι περισσότεροι την ξέρουμε με τις πολύ γνωστές τηλεοπτικές σειρές που έχει κάνει ανά τα χρόνια. Να ξέρετε, μας έχουν μεγαλώσει οι σειρές αυτές. Α, εντάξει, να το λέω σας ή καλά, ή να το λένε και κάτι εξιντάριδες. Εντάξει. Δεν κάνω πλάκα. Και εμένα με έχετε μεγαλώσει πάντως. Και εμένα που είμαι μικρότερη με έχετε μεγαλώσει. Μας έχετε μεγαλώσει όλους. Και εγώ δεν είμαι πάρα πολύ μεγάλος, με βλέπετε έτσι. Α, δεν είσαι από το Ζιζάνιο. Είμαι από το Ζιζάνιο. Είμαι παλιό Ζιζάνιο, το οποίο συνεχίζει ακόμα γιατί αγαπάει πάρα πολύ το φεστιβάλ. Μαζί μας έχουμε αυτή τη στιγμή τη Μαρία τη Μάτσα και τον Ιάσονα Λουκίσα, οι οποίοι θα κάνουν κάποιες ερωτήσεις εδώ στους καλλιτέχνες μας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω προετοιμαστεί πλήρως για τον κύριο Νίκο και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ήρθε και η κυρία Άννα, προφανώς, γιατί έτσι και εγώ έχω μεγαλώσει με αυτές. Πραγματικά μας έχετε μεγαλώσει. Ναι, ναι, το ξέρω. Και το πιο σημαντικό που θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Νίκο είναι ότι ενώ έχετε κάνει πάρα πολλά ντοκιμαντέρ, δηλαδή τέχνη, πολιτισμό, ιστορία, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, θελήσατε να κάνετε και ένα ντοκιμαντέρ για τη Σταφίδα, το προϊόν εδώ στο Πύργο, το οποίο θέλω να ρωτήσω από πού ήρθε η έμπνευση και να ασχοληθείτε το ενδιαφέρον, από πού προέκυψε αυτό το ενδιαφέρον. Η έμπνευση ήρθε από το Σπύρο, όχι από μένα. Παντού είναι κρυμμένος αυτός ο άνθρωπος. Ακριβώς. Είναι παντού από πίσω. Η σχέση μου με το Φεστιβάλ Ολυμπίες δεν είναι σημερινή. Έχει ξεκινήσει λίγα χρόνια πριν, όταν ο Δημήτρης με κάλεσε να είμαι στη Επιτροπή στο πρώτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ που έγινε στην Αμαλιάδα. Και από τότε θα έλεγα ότι υπήρξε, κατέρθωνα μεγάλη αγάπη, αναπτύχθηκε, ας πούμε. Έκανα το πρώτο τότε δεκάλεπτο, 15λεπτό ήταν, το οποίο προβλήθηκε στο φεστιβάλ εκείνη τη χρονιά για το Σπύρο τον Περάτη, τον πρώτο ραδιοπειρατή στην Ελλάδα, ο οποίος ήταν από την Αμαλιάδα. Και ακολούθησαν πολλά ακόμα εργαστήρια κινηματογράφου. Για μένα το ενδιαφέρον είναι ότι έρχομαι σε επαφή με τα παιδιά, το οποίο νομίζω ότι είναι ζωγόνο για κάθε άνθρωπο, γιατί τα παιδιά σκέφτονται με ένα ολότελα μοναδικό αυθεντικό τρόπο που πραγματικά σε εμπνέει δηλαδή. Και από την άλλη μεριά αναγκάστηκα να κωδικοποιήσω κατά κάποιο τρόπο τη γνώση που τόσα χρόνια απέκτησα από την εμπειρία μου σε αυτή τη δουλειά και να τη μοιραστώ μαζί τους. Πράγμα που ήταν πολύ σημαντικό. Ναι, και αυτό φαίνεται κιόλας που έχετε κάνει πάρα πολλά προγράμματα εκπαιδευτικά και που κάνετε μερίδες. Διάβασα που έχετε συνεργαστεί με μουσεία, έχετε συνεργαστεί με τα πανεπιστήμια, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Είναι πραγματικά. Σωστά. Είναι ένα πρόγραμμα, μάλλον το Φεστιβάλ Ολυμπίας, όπως πολλές φορές λέει και ο κύριος Σπύρου, δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχαν οι εκπαιδευτικοί. Και νομίζω ότι ένας από τους στόχους, ιερός στόχος θα έλεγα, του φεστιβάλ είναι να μπορέσει να βάλει τον κινηματογράφο και την τέχνη πιο δυνατά στην εκπαίδευση. Νομίζω ότι η εκπαίδευση στερείται έμπνευση, όπως είναι οργανωμένη από το Υπουργείο Παιδείας. Η νεολαία και ο κόσμος έχει κάνει πολλά σημαντικότερα βήματα και είναι πολύ μπροστά. Δεν ακολουθεί με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια ταχύτητα και το Υπουργείο. Το φεστιβάλ είναι ένας φορέας σίγουρα που είναι πάρα πολύ μπροστά, βλέπει πολύ μακριά, έχει τεράστια εμπειρία πλέον και νομίζω ότι, όπως λέγει ο Δημήτρης, τον αναφέρω πάλι γιατί τα έχει ψάξει πολύ καλά όλα αυτά τα πράγματα, όποιος νέος δεν ασχοληθεί από τα παιδικά του χρόνια με τον κινηματογράφο και με την τέχνη, δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει ένας κανονικός πολίτης. Ναι, αυτό είναι πολύ σωστό. Είναι σημαντική η προσφορά γενικά της τέχνης. Ναι. Καλλιεργεί το πνεύμα, έτσι δεν... Αυτό είναι και το θέμα της μικρής ταινίας που κάνουμε τώρα στην Αμαλιάδα. Δηλαδή, έχουμε έναν τίτλο προσωρινό που λέγεται «Οι πολλές μορφές της τέχνης»
και μιλάμε με ανθρώπους για την τέχνη, αλλά με έναν ευρύτερο χαρακτήρα και με χιούμορ, θα έλεγα. Η τέχνη είναι πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία ακούγεται, ναι. Αυτά, έχουμε όμως την κυρία Χατζησοφιά εδώ πέρα, οπότε... Εγώ θέλω να μιλήσω για το φεστιβάλ. Είναι η τρίτη φορά που έρχομαι ως θεατής. Ξέρω τον Δημήτρη πάρα πολλά χρόνια. Έχω μείνει και περισσότερες μέρες. Τώρα ήρθα μόνο για ένα διήμερο. Έχει τύχει στο παρελθόν, έχω καθίσει περισσότερο. Θέλω να πω επί τη ευκαιρία της μέρας ότι την πρώτη φορά που ήρθα στο φεστιβάλ επέστρεφα, δεν θυμάμαι αν ήταν η τελετή λήξης ή η επόμενη της τελετής, 6 Δεκέμβρη γυρνάγαμε Αθήνα. Ήμουνα με την κουμπάρα μου τη Φωτεινή την Κοτρότση, που είναι επίσης σκηνοθέτρια, όχι επίσης, εγώ δεν είμαι σκηνοθέτρια, εγώ είμαι συγγραφέας ηθοποιός, και χτυπάει το τηλέφωνο, το κινητό κάποια στιγμή, και μας λένε από πού θα μην μπείτε στην Αθήνα, μπείτε από τα βόρεια, μπείτε από Κηφισιά, μπείτε από εκεί, γιατί κάτι έχει συμβεί και η Αθήνα είναι αδιαπέραστη, δεν είναι ακινητοποιημένα όλα. Όταν λοιπόν πλησιάσαμε και έπιανε το ραδιόφωνο και βάλαμε ειδήσεις, ήταν η μέρα που είχε δολοφονηθεί ο Αλέξης ο Γρηγορόπουλος, ήταν αυτή η πρώτη φορά που ήρθα στο φεστιβάλ της Ολυμπίας και γι' αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχάσω πότε πρώτο ήρθα. Είναι τελείως σημαντικό για μένα. Ήταν πολύ δραματικό το γεγονός. Ναι, είναι από αυτά τα οποία χαράζονται. Εντάξει, τα παιδιά από εδώ είναι πάρα πολύ νέα ακόμα, αλλά θα το ξέρουν σε λίγο ότι τα πιο έντονα γεγονότα μένουν χαραγμένα στη μνήμη, ενώ μπορεί να έχουμε ξεχάσει και πολύ σημαντικά πράγματα της ζωής μας. Αυτό που θέλω να πω πέρα από αυτό που δεν μπορούσα να μην το αναφέρω, γιατί είναι συνυφασμένο πια μέσα μου με το φεστιβάλ, είναι η συγκυρία τέτοια, είναι η εξαιρετική δουλειά που γίνεται εδώ πέρα. Είναι πολιτιστική δουλειά επί της ουσίας και σε όλα τα επίπεδα, και θεατές διαμορφώνει και ανθρώπους που μπορεί αργότερα να ασχοληθούν με το σινεμά, με το θέατρο, με τα εικαστικά, με οτιδήποτε, να ενδιαφερθούν εν πάση περιπτώσει για την τέχνη. Νομίζω ότι όχι απλώς καλύπτει τα κενά μιας παιδείας και μιας εκπαίδευσης, η οποία είναι πολύ αποστεωμένη στη χώρα μας, είναι αποστεωμένη, ανέκαθεν ήταν αποστεωμένη, και όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται πολύ πιο εξειδικευμένη, αφαιρείται η παιδεία και μένει μόνο η εκπαίδευση. Είναι πια σαν φροντιστήριο το λύκειο, τα παιδιά εντατικοποιούν το διάβασμά τους μόνο και μόνο για να εξειδικευτούν κάπου, που δεν είναι αυτή η παιδεία, δεν είναι αυτός ο ρόλος της παιδείας από την αναγέννηση και μετά. Και ευτυχώς που έρχεται η τέχνη να συμπληρώσει όσο μπορεί αυτή την τρομερή έλλειψη. Και να δώσει και μια φωτεινή νότα, έτσι πάντα. Εντάξει, γιατί άμα δεν υπάρχει και η ψυχαγωγία δίπλα και η διασκέδαση, δεν μπορούμε να τη βγάλουμε καθαρή. Είναι αλήθεια. Η Μαρία έχει ετοιμάσει κάποιες ερωτήσεις για εσάς. Εγώ έχω μια απορία. Για πες. Η πρώτη ταινία που γυρίσατε, θα το πω, ναι, με την τελευταία, τι διαφορές αντιμετωπίσατε? Βασικά σύριαλ κάνω, τηλεόραση. Ναι, σύριαλ. Τι διαφορές? Διαφορές μάλλον προς το χειρότερο. Θέλω να πω, τα τελευταία χρόνια της κρίσης μειώσανε τα budget, μειώσανε τα... Μην χτυπάς το χέρι στο τραπέζι. Χτυπάω το χέρι μου, υπογραμμίζω αυτά που λέω, δίνω έμφαση. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Μειώθηκαν τα budget και αυτό έχει μια επίδραση στις δουλειές. Αναγκάζεσαι να σκεφτείς πιο οικονομικές λύσεις, να προσαρμόσεις τις μέρες γυρίσματος, άρα και τα σενάρια εξ αρχής στις ανάγκες. Εντάξει, μπορείς βεβαίως να καλύψεις τα κενά. Αυτό που λέω συχνά είναι ότι
το να σε περιορίζει κάποιος κάτι, να σε περιορίζει μια συνθήκη, μπορεί να γίνει δυνατότητα δημιουργίας ακολουθώντας το πλαίσιο που η ίδια η συνθήκη σου βάζει. Καμιά φορά έχουν παραχθεί πολύ ενδιαφέροντα πράγματα εξαιτίας της ανάγκης. Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα με αυτό που είπατε, επειδή υπάρχει όντως χαμηλό budget και οι παραγωγές δεν μπορούν να είναι όπως παλιά. Τώρα, εάν σας γινόταν μια πρόταση, εάν δηλαδή θα μπορούσατε να κάνετε ένα εργαστήριο ή να βάλετε και μια συμμετοχή ταινία στο φεστιβάλ εδώ τώρα που γίνεται αυτές τις μέρες, που δεν υπάρχει κάποιο όριο στη δημιουργικότητα, είναι πιστεύω ένα πολύ μεγάλο δημιουργικό, μια δημιουργική εκδήλωση. Εσείς τι πιστεύατε ότι θα δημιουργούσατε μέσα από αυτό, εάν σας δίνονταν η δυνατότητα να στείλετε μια συμμετοχή ή κάτι? Α, ναι. Θα ήθελα μια σύγχρονη version. Κάποιος άλλος χτυπάει το χέρι του τώρα στο τραπέζι. Νομίζω ότι θα το πήγαινα εντελώς ελεύθερα. Θα το πήγαινα μέσα από ένα εργαστήρι που θα άφηνα τα ίδια τα παιδιά, γιατί με τα παιδιά θα ήθελα να ασχοληθώ, να δημιουργήσουν. Θα έβρισκα μια συνθήκη, έναν τίτλο για να λέμε τα πράγματα έτσι, για να είμαστε πιο σαφείς, μέσα στον οποίο θα έπρεπε να δημιουργήσουμε. Νομίζω ότι δεν έχει όρια αυτό ακριβώς. Θα έβλεπα ποια είναι τα πράγματα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών και από εκεί θα έφτιαχνα, θα οραματιζόμουν, είναι μεγάλη λέξη, αλλά ας το πούμε έτσι χάρη συζήτηση, θα οραματιζόμουν μια συνθήκη που θα καλούσα τα παιδιά να δημιουργήσουν και από εκεί θα έβγαινε το όλο πράγμα. Ναι, ακούγεται πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά. Εγώ δηλαδή, άμα ήμουν ακόμα μαθητής, πιστεύω θα έπαιρνα. Α, δεν είσαι ακόμα? Όχι, όχι. Εντάξει, οκ. Okay. Μαθήτρια μόνο είναι η Μαρία αυτή. Α, μάλιστα. Τι άλλο? Έχουμε κάποια ερώτηση για τον κύριο Νικό. Ναι, αυτό που θέλω να ρωτήσω πριν και το ξέρω. Ότι είπε και ο Χάρης. Ότι κάνετε και το εργαστήριο ντοκιμαντέρ στην Αμαλιάδα και αυτό το κάνετε χρόνια νομίζω ή είναι μόνο φέτος? Όχι ιδιαίτερα στην Αμαλιάδα, δηλαδή. Εννοώ έχω το κάνει το άλλη μια φορά εργαστήριο στην Αμαλιάδα. Ναι. Συμπτωματικά είμαι και φέτος στην Αμαλιάδα. Ναι, ναι. Αυτό γιατί το εργαστήριο είναι γενικό, ας πούμε, για κάθε τύπου ντοκιμαντέρ, δηλαδή στα παιδιά τι δείχνετε πώς τα δημιουργούν? Γενικά τα εργαστήρια έχουν δύο βασικά σκέλη. Το ένα είναι η εκπαίδευση, δηλαδή η συζήτηση για το σινεμά, βασικές αρχές του κινηματογράφου. Μιλάμε, ας πούμε, εγώ ξεκινάω για παράδειγμα μια κλακέτα. Τους λέω τι είναι αυτό. Χθες με εντυπωσίασαν τα παιδιά, δεν ξέρω τι λένε κλακέτα. Μου λέγανε κύριε αυτό που κάνει τικ-τακ πριν ξεκινήσει, λέω πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινώντας από εκεί και μιλώντας για το πόσες πληροφορίες είναι πάνω σε μια κλακέτα, ξεδιπλώνεται σιγά σιγά όλη αυτή η ιστορία του κινηματογράφου. Συζητάμε για τις ειδικότητες, συζητάμε για τον μοντάζ, για το μοντάζ, γιατί εκεί θα πάρει όλο αυτό το υλικό και θα έχει όλες τις πληροφορίες από την κλακέτα, ας πούμε, για να μπορέσουμε να το δουλέψουμε. Συζητάμε για τους φακούς. Τα παιδιά έχουν απορίες κάθε είδους, οπότε αφήνουμε και κινούμαστε με έναν ελεύθερο τρόπο. Δεν υπάρχει δηλαδή μια κατεύθυνση από μένα ποτέ. Ενώ ότι έχω στο μυαλό μου κάποια πράγματα που θέλω να τους πω, αλλά αφήνουν τα παιδιά να οδηγήσουν σίγουρα με κάποια συμμετοχή δική μου, να οδηγήσουν την κουβέντα εκεί που θέλουν αυτά. Ναι, έχετε την κυρία ιδέα δηλαδή εσείς και απλά. Ναι, γίνεται... είμαστε εκεί όλοι για ένα σκοπό. Ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα το ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό. Συζητάμε δηλαδή, μπορεί να συζητήσουμε, να σταματήσουμε και να κάνουμε μια κουβέντα για το πώς βγάζουμε μια καλή φωτογραφία. Δίνω σε κάποιον το κινητό και του λέω βγάλουμε μια φωτογραφία τη Μαρία, ας πούμε. Βγάζει τη φωτογραφία, του λέω να τη δούμε τώρα. Έχει ένα πόδι από τον έναν μέσα, έχει ξέρω εγώ τι. Το δάχτυλο που καλύπτει την κάμερα ναι, λίγο στην άκρη. Έχει μεγάλο κενό, ας πούμε, στο ύψος. Οπότε συζητάω, σου λέω να προσέχετε τα άκρα και τα λοιπά και όλα αυτά. Λέμε, συζητάμε για τη φωτογραφία. Δεν είναι το βασικό μας θέμα η φωτογραφία, αλλά ουσιαστικά προχωράμε με βάση τις ανάγκες των παιδιών. Το δεύτερο μέρος είναι να συζητήσουμε με τα παιδιά ποιο θέμα θα επιλέξουμε, μαζί δηλαδή από κοινού, και πώς θα το δουλέψουμε ώστε να παράξουμε μία ταινία. Μία δεκάλεπτη ταινία. Συνήθως αυτό γίνεται, δηλαδή αποφασίζουμε με τα παιδιά, κάνουμε τα γυρίσματα και το μοντάζ ολοκληρώνεται στην Αθήνα.
στη βάση που έχουμε αποφασίσει σε γενικές γραμμές με τα παιδιά. Στην περίπτωση αυτή τώρα, ας πούμε, αυτό το ταινιάκι που θα κάνουμε θα παιχτεί το Σάββατο όπως όλες τις ταινίες των εργαστηρίων όπως, πριν την τελική λήξη. Α, πολύ ωραία. Αυτό. Σε γενικές γραμμές. Οπότε έχουμε πολλά να κάνουμε. Έτσι, σήμερα βγήκαμε στην πόλη, πήραμε συνεντεύξεις και είχαμε τη χαρά να έχουμε και τη φίλη μας εδώ, την κυρία Χατζησοφιά. Οπότε τη πήραμε συνέντευξη. Λοιπόν, και έχουμε τρεις μέρες ακόμα γύρισμα. Την τελευταία μέρα κάνουμε μοντάζ. Δηλαδή, καθόμαστε όλοι και βλέπουμε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Τα βάζουμε σε, ετοιμάζω δηλαδή μια βάση. Τώρα θα έχω ετοιμάσει περισσότερα, γιατί πρέπει κάθε μέρα να στείλουμε ένα χρονικό, ένα κομμάτι της ταινίας. Και την Παρασκευή καθόμαστε με τα παιδιά και βλέπουμε πόσο γοητευτικό είναι αυτό, γιατί η βάση του ντοκιμαντέρ είναι το μοντάζ, είναι εκεί που δεν υπάρχει στην κυριολεξία κανένας περιορισμός, που μπορείς να ξεκινήσεις και να τελειώσεις με όποιο τρόπο θέλεις. Ο μόνος περιορισμός, λέω, που έχουμε είναι μόνο το μυαλό μας και η ευαισθησία μας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να σε εμποδίζει να κάνεις κάτι. Και δεν υπάρχουν και ωραίες φαντασία, ειδικά των παιδιών. Ναι. Είναι το μεγάλο. Ατελείωτη. Έτσι. Και το μεγάλο. Έτσι είναι. Είναι φοβερό όταν βάζω τη μουσική και μου λένε κύριε να τη βάλετε λίγο πιο πριν. Όχι κύριε να τη βάλετε λίγο μετά. Όχι κύριε ακριβώς εκεί που λέει την κουβέντα αυτή. Ναι, και το καθένα έχει εξήγηση για το ποια είναι η καλύτερη στιγμή. Και όλες είναι σωστές. Και όλες είναι σωστές. Λοιπόν, μετακινώντας δηλαδή λίγο τα στοιχεία στη timeline, ας πούμε, από τα διάφορα υλικά που θα οργανώσουν την σκέψη μας και θα δώσουν σώμα και ψυχή, ας το πούμε έτσι, σε αυτό που φτιάχνουμε, οποιαδήποτε μετακίνηση αλλάζει τελείως τα δεδομένα. Αυτή είναι και η μαγεία του ντοκιμαντέρ, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι το φεστιβάλ της Βενετίας φέτος έδωσε το πρώτο βραβείο στο ντοκιμαντέρ. Εγώ ανυπομονώ να το δω. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω τι θα έχουν σκαρφιστεί τα παιδιά να δημιουργήσουν. Εγώ θα προσπαθήσω να παρευρεθώ να... Πρώτο σαρδάμ για σήμερα. Καλά τα πήγα. Συνήθως κάνω αρκετά. Θα προσπαθήσω να είμαι εδώ εν τέλει. Είναι θέμα αυθεντικότητας. Ορίστε. Όταν κάνουμε σαρδάμ είναι πιο αυθεντικά τα πράγματα. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν θα το κόβω ποτέ. Θα το κράταγα όπως είναι. Ελπίζω να είμαι εδώ κι εγώ να το δω, γιατί έχω προβλήματα πριν να φύγω με τη σχολή. Δεν πειράζει. Νομίζω ότι θα ανεβούν αυτά. Ό,τι κάνουμε θα ανεβούν σε κάποια στιγμή σε συλλήψεις του φεστιβάλ και μπορούν να τα δουν όλοι, εννοείται. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση? Νομίζω είμαστε καλυμμένοι. Αυτός ήταν και ο χρόνος μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία Άννα και τον κύριο Νίκο. Χρόνια πολλά κιόλας. Ξέχασα να το πω. Ευχαριστώ, παιδιά. Και ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνατε. Ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και από μένα. Carry your load.